ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών και κυρίως ηλικιωμένων από επιτίδιους που αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά επικαλούμενοι δίθεν τροχαία ή αδειάζοντας τραπεζικούς λογαριασμούς με δόλωμα το Market Pass. Μέσα σε 2 ημέρες υπήρξαν 3 περιπτώσεις σε Ηράκλειο, Μάλια και Αγία Πελαγία με τις οικονομίες χρόνων να γίνονται φτερά. Είναι απίθανα τα κόλπα που εφευρίσκουν οι διάφοροι κομπιναδόροι για να βάλουν το χέρι τους στη τσέπη του οποιοδήποτε είναι ευάλωτος ή ευκολόπιστος. Είναι ηλίου φαϊνότερο, νότερος δεν παίρνει όλο και σου λέει ότι το παιδί σου χαροπαλεύει. Είναι λογικό να πάρει το τηλέφωνο πρώτα το παιδί σου. Και εγώ έπεσα θύμα απάτης, αλλά το αντιλήφθηκα. Το πρόλαβα την τελευταία στιγμή, δηλαδή έκανα το φλάσι στο μυαλό μου και το σκέφτηκα. Μα καχύποπτος πρέπει να είσαι και από την τράπεζά σου, όχι μόνο όταν σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν πρέπει να δίνεις κανείς τον κωδικό του. Αυτό είναι. Στα Νέα Λάτσατα Ηρακλείου, 76χρονη έπεσε θύμα πατεώνα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί της εμπλέκεται σε τροχαίο, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου να χειρουργηθεί. Απεγνωσμένη ηλικιωμένη, την οποία εκβίασε συναισθηματικά ο άγνωστος, δεν υποψιάστηκε την απάτη και ακολούθησε τις οδηγίες του. Αφού έβαλε χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα, καθ' υπόδειξη το πατεώνα, άφησε τη σακούλα έξω από κάδο απορριμμάτων. Πρέπει να προσεύχομαι. Πολύ πειρασμοί. Οικονομικό είναι το θέμα. Οικονομικό. Κατεργάζονται τέχνες, κόλπα, για να εισπράξουν λεφτά από ανθρώπους που δεν φταίνε. Και δυστυχώς κάποιοι δεν πιστεύουν. Ειδικά οι γέροι είναι. Κι εγώ πληκοντά είμαι, αλλά τουλάχιστον προσέχω. Πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή όσο αφορά το ψάξιμο του διαδικτύου. Πρέπει να προσέχουμε, να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, παρά μόνο τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείνουμε το τηλέφωνο κατευθείαν και να παίρνουμε τον δικό μας άνθρωπο ή κάποιον συγγενή κοντά που να ξέρει σχετικά. Άλλη μία περίπτωση καταγγέλθηκε στην αστυνομία χθες το μεσημέρι. Πρόκειται για ένα 80χρονο από τα Μάλια, στον οποίο ο άγνωστος προσποιήθηκε τον βοηθό λογιστή και αφού κατάφερε να τοποσπάσει τους κωδικούς της κάρτας του, έκανε μεταφορά από το λογαριασμό του το ποσό των 5.300 ευρώ. Και μία 40χρονη γυναίκα από την Αγία Πελαγία έχασε όλες τις οικονομίες της. Μαϊμού λογιστής στην άλλη άκρη της γραμμής επικαλέστηκε ότι είναι δικαιούχος του Market Pass, ζητώντας τα στοιχεία της κάρτας της για να της βάλει το Market Pass. Ο δίθεν βοηθός λογιστή απέσπασε το ποσό των 9.960 ευρώ από το τραπεζικό της λογαριασμό. Ό,τι βρίσκουν έτσι μεγάλους και έτσι ξεγελούν, όπως τώρα είμαι εγώ. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία ώστε να μην πέσουν θύματα απάτης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που στοχεύουν στην απόσπαση δεδομένων και κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.